Το απόγευμα έκανα μία περιήγηση στον ιστότοπο του Facebook και πέτυχα μία από τις πρωταγωνίστριες της εκπομπής των Ηρών εδώ στον Όμιλο της Κρήτη TV πριν από περίπου 2 χρόνια. Είχαμε πραγματοποιήσει ένα ξεχωριστό γύρισμα με πρωταγωνιστές, συνανθρώπους μας με προβλήματα όρασης. Η Κωνσταντίνα ήταν μία από τις πρωταγωνίστριες και μάλιστα η προσωπική της ιστορία, η αλήθεια είναι πως προκάλεσε αίσθηση και ξεχώρισε και συζητείται μέχρι και σήμερα. Η Κωνσταντίνα λοιπόν δοκίμασε να ερμηνεύσει ένα ποντιακό τραγούδι και μάλιστα ξεχώρισε και μου προκάλεσε και έντονα συναισθήματα. Να σε καλησπερίσω, Κωνσταντίνα. Καλησπέρα. Η αλήθεια είναι πως πρέπει να σου πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, καθώς είναι η δεύτερη φορά μετά την πρόταση που σου απίφθηνα και συμμετείχες στους ήρωες, αυτό το ξεχωριστό επεισόδιο. Σήμερα σε πήρα τηλέφωνο και σου ζήτησα να ξεκινήσουμε την εκπομπή μαζί και κατά κάποιο τρόπο να με βοηθήσεις έτσι να προκαλέσουμε λίγο έτσι έντονα συναισθήματα μέσα από την ξεχωριστή ημέρα για τη γενοκτονία των Ποντίων και να ερμηνεύσεις αυτό το τραγούδι που ερμήνευσες στο Facebook. Ναι. Ήταν και για μένα πάρα πολύ απρόπτο. Ωστόσο, πραγματικά, εκείνη η μέρα με συγκινεί πολύ. Η ποντιακή μουσική και η ποντιακή παράδοση με αγγίζουν πάρα πολύ και γι' αυτό ερμηνεύσα και αυτό το τραγούδι. Φαντάζομαι, ερμηνεύεις ερασιτεχνικά, έτσι δεν είναι? Ναι. Ωστόσο, έχεις μία υπέροχη φωνή. Μόλις μπήκα στη διαδικασία να παρακολουθήσω το βίντεο, η αλήθεια είναι πως ανατρίχιασα. Τι είναι για σένα ποντιακός ελληνισμός, παρά το γεγονός να πω ότι δεν έχεις καταγωγή από τον Πόντο, έτσι δεν είναι? Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω καμία σχέση με τον Πόντο. Ωστόσο, επειδή ασχολούμαι με την παραδοσιακή μουσική, είχα μοιηθεί σε παραδοσιακά ακούσματα και άρχισα να μελετώ και την ποντιακή μουσική πριν 5 χρόνια κάπου εκεί. Ναι. Και με συγκίνησε ιδιαίτερα η ποντιακή παράδοση, η ποντιακή μουσική, ο καημός, ο λιγμός που βγάζουν, η υπερβολή τους, η καλή υπερβολή, το συνέστημα που βγάζει αυτή η μουσική. Και αυτό βασικά. Για πες μας λίγο το τραγούδι που ερμήνευσες στο διαδίκτυο, ποιο είναι, τι αναφέρει, να μας βάλεις λίγο στο κλίμα. Ναι, ονομάζεται Ρωμαίσα Καλωμάνα. Πρόκειται για την ιστορία μιας γυναίκας που ουσιαστικά λέει στα παιδιά της όσα έζησε μέσα από όλες αυτές τις συνθήκες που βίωσε. Και είναι εξιστορή το τραγούδι, όλες αυτές τις συνθήκες όσα βίωσε και τα αφηγείται στα παιδιά της. Μάλιστα. Πριν περάσουμε στο τραγούδι, είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι. Τι ευχή να σου δώσω για το επόμενο διάστημα? Τι να πω τώρα εγώ. Να ερμηνεύσεις ακόμα πιο δυνατά τραγούδια και να τα πας περίφημα και στο τραγούδι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ να πω ότι η Κωνσταντίνα προέρχεται από μια υπέροχη οικογένεια και έτσι μας παρέδωσε δωρεάν μαθήματα ζωής στην εκπομπή των Ηρών και συνεχίζει και διαπρέπει και έχει πολλά να δώσει ακόμα και ένα πολύ μεγάλο μπράβο στην οικογένειά σου. Εδώ είμαστε για να προβάλλουμε έτσι όμορφες ενέργειες. Σε μια ξεχωριστή ημέρα βρήκες τρόπο να ξεχωρίσεις και σήμερα. Αυτό είναι ταλέντο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Εγώ σε ευχαριστώ. Καλύτερα και για την εκπομπή. Εγώ σε ευχαριστώ. Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο από το τραγούδι και στο επανειδήν. Θα τα ξαναπούμε, το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, έτσι ξεκινάμε την εκπομπή σήμερα. Σικαλωμάνα σοκρέφα καθέστε τα πουλιά η ώρα να λέω σας εγώ την ιστορία του πόνον το επεράσα εκράτνα στην καρδία ατά καμία κύπατα τρομάς και ηλαλία. Σον πόντον εγένεθα εγώ εκεί εν η πατρίδα έτανε χρόνια ταράχα διωγμούς και πεινανίδα έτρισα και πικαγούρ και χάνα την ελπίδα περήφανα και ελευθερία.
ζούμε στην πατρίδα. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά, ξεκινήσαμε με τον καλύτερο τρόπο και αυτό οφείλεται σε σένα. Σε ευχαριστώ πολύ, καλό απόγευμα και στο επανειδήν, θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Να είστε καλά.